της παρεμβάσης του επιμελητηρίου είναι στις 221.000 περίπου. Το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχει στο έργο είναι 77 και οι δρόμοι του επιμελητήριου Οχείου είναι οι δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται έτσι περιμετρικά της Αυλοταριάς. Ενδεικτικά, όπως φαίνεται και στην παρουσίαση, είναι εδώ πίσω από το μελητήριο και από μπροστά Αμάντου και Φιλίππου Αργέντη. Μιλάμε για Τσελεπή, Ψυχάρη και συνεχίζουμε προς Δωροθέου Πρωίου, Βουπάλου, Δαμαλά, Χασέλτε Κουλάνς, όλοι αυτοί οι δρόμοι. Τώρα, να πούμε λίγο δύο λόγια για το στάτους που βρισκόμαστε εμείς από τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Ουσιαστικά, εμείς έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιακή πλατφόρμα των προβολής των επιχειρήσεων. Έχουμε κάνει το Happy Friday, που ήταν η εκδήλωση προβολής της αγοράς, όπου γινόντουσαν τα παράλληλα events στα διάφορα σημεία που στρατηγικά είχαμε επιλέξει στην περιοχή παρέμβασης. Και έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά τον εξοραϊσμό των όψεων. Οπότε τώρα έχουμε περάσει στο κομμάτι που πλέον πηγαίνουμε σε επιχειρήσεις και κάνουμε τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στις όψεις τους. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει με την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων. Τα φωτιστικά έχουν μπει σε όλες τις επιχειρήσεις, όπου έχει προδιαγραφεί να υπάρχει φωτιστικό. Έχουμε τοποθετήσει τις νέες επιγραφές σε 45 επιχειρήσεις. Ενδεικτικά έχουμε ολοκληρώσει δύο επιχειρήσεις τελείως στην όψη τους. Είναι το Elegant και το Elegant Boutique. Όπου μπορούμε να δούμε το σύνολο, δηλαδή έχει τοποθετηθεί ο φωτισμός, έχει τοποθετηθεί η επιγραφή, έχουν καλυφθεί τα κλιματιστικά και έχει γίνει και ολοχρωματισμός. Λοιπόν, εδώ λίγο θέλουμε να δείξουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι γενικά υπάρχουν έτσι ετερόκλητες εικόνες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές επιγραφές ή τελείως έτσι άλλη λογική από αυτή που προσπαθούμε, ας πούμε, να πετύχουμε. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση που προανέφερα, τις δύο επιχειρήσεις το Elegant Boutique, όπου είναι μια ολοκληρωμένη όψη. Βλέπετε ότι αυτή είναι η λογική των επιγραφών που χρησιμοποιείται, είναι η επιγραφή σε δύο φωτισμούς και έχουν καλυφθεί και τα κλιματιστικά. Οπότε έτσι βλέπουμε ότι δημιουργείται αμέσως ένα καλέστο αποτέλεσμα. Ολόκληρη τη περιοχή, ας πούμε, και όταν μιλάμε για τόσες επιχειρήσεις, σχεδόν 80 επιχειρήσεις, δεν ήταν κάτι απλό. Γι' αυτό και το έργο προέβλεπε την οπτική ενός ειδικού, γι' αυτό και προέβλεπε την εκπόνηση μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, τις μελέτες που έχει εκπονήσει η κυρία Θανασοπούλου. Εμείς, από όταν ολοκληρώθηκε η μελέτη για τις παρεμβάσεις που θα κάναμε στις όψεις, εννοείται ότι ακολουθήσαμε μια διαδικασία με κάποια προσχέδια, με το πώς θα γίνει η όψη. Είχαμε πάρει τη σύμφωνη γνώμη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο. Έχουμε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις με τις υπογραφές τους. Αυτό που είναι λογικό είναι ότι, εντάξει, η αισθητική είναι μια υποκειμενική έννοια, οπότε μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει κόσμος στον οποίο ο οποίος δεν προτιμά, ας πούμε, ενδεχομένως κάποιες παρεμβάσεις. Αλλά απ' την άλλη θα ήθελα να πω ότι έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν είναι καν στο έργο, δεν είχε μπορέσει να μπει στο έργο, είτε επειδή δεν είχε κατάστημα στην περιοχή παρέμβασης όταν, ας πούμε, βγήκε ο διαγωνισμός, όταν προβληθεί, ας πούμε, η πρόταση, είτε για άλλους λόγους που μπορεί να τους οποίους δεν γνωρίζουμε, οι οποίοι όμως όταν βλέπουν το αποτέλεσμα τελικά τους αρέσει και είναι διατεθειμένοι ακόμη και με ίδιο δικό τους κόστος να ακολουθήσουν αυτή τη λογική της ενοποίησης. Δηλαδή τους αρέσει πάρα πολύ η επιγραφή, οπότε θέλουν να συμμετέχουν ακόμη και ένα δικό τους το κόστος. Και αυτό είναι πολύ θετικό, θεωρούμε ότι θα έχει έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Περισσότερο από κάθε τι άλλο. Η επιγραφή της. Επομένως, η επιλογή ενός νέου τύπου ομοιόμορφων επιγραφών είναι μια δραστική παρέμβαση. Ως υλικό κατασκευής, επιλέξαμε το κορτέν, καθώς είναι ένα σύγχρονο υλικό που δένει αισθητικά τόσο με τα πιο απλά κτίρια, όσο και με την παραδοσιακή ή και νεοκλασική αρχιτεκτονική, με τα λίθινα στοιχεία των όψεων. Ένα δεύτερο σημείο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, και εδώ νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν, και οι ευχαριστημένοι, είναι οι μονάδες των κλιματιστικών που μένουν ακάλυπτες στις όψεις των καταστημάτων. Άλλη μια δραστική παρέμβαση, λοιπόν, είναι η κάλυψή τους με διάκριτες μεταλλικές επιφάνειες, ενσωματώνοντάς τα με τον τρόπο αυτό στα κτίρια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα.
Οι άλλες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται και θα ολοκληρωθούν σταδιακά έχουν να κάνουν με τον ομοιόμορφο φωτισμό των επιχειρήσεων, τον επαναχρωματισμό των όψεων σε αποχρώσεις που θα επιλέγονται επί τόπου του έργου, ώστε να εναρμονίζονται αισθητικά με το ευρύτερο αστικό περιβάλλον, η αντικατάσταση των παλαιών στεγάστρων από λαμαρίνα με πολυκαρβωνικά φύλλα, η κάλυψη των γυμνών καλωδίων που διατρέχουν τις όψεις με ηλεκτρολογικά κανάλια. Με την ολοκλήρωση του έργου, ελπίζουμε να έχουμε συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης και σε συνδυασμό με το παράλληλο έργο του Δήμου, που τρέχει μαζί με το πρόγραμμα του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου και αφορά τις ίδιες οδούς, να δημιουργηθεί μια νέα χωρική εμπειρία για τον επισκέπτη και τον κάτοικο της πόλης μας, που να αντιστοιχεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ιστορικό κέντρο πόλης. Υπάρχουν τις περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις καταστηματαρχών, οι οποίοι, όσον αφορά την επιγραφή τώρα θα μιλάμε, γιατί αυτή ουσιαστικά είναι η παρέμβαση που γίνεται τώρα. Προσπαθούμε λίγο να εξηγήσουμε ξανά τη φιλοσοφία του έργου, οπότε θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε και μαζί τους να αποδεχτούν τη φιλοσοφία και να περιμένουν λίγο να δούμε το συνολικό αποτέλεσμα, γιατί αυτό έχει σημασία. Καταλαβαίνουμε ότι όταν γίνονται οι ενέργειες μία-μία και ακόμη δεν έχουν εικόνα του πώς θα είναι τελικά ολοκληρωμένη η όψη, είναι λίγο δύσκολο να το φανταστούν, αλλά θεωρώ ότι αν κάνουμε λίγο υπομονή θα τους δικαιώσει το αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό τελικά να αντιλαμβανόμαστε ότι η εποχή μας προχωράει και η πόλη μας πρέπει να εξυγχρονιστεί. Σε αυτή τη λογική το λοιπόν δεν μπορούμε να μπαίνουμε στα ίδια τα οποία είχαμε το 1980 ή το 1970 ενδεχομένως. Τα περισσότερα καταστήματα που εμείς ουσιαστικά παίρνουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το συγκεκριμένο έργο είναι ταμπέλες του 1980-85, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε το 2023 και μας έχει δώσει και η τεχνολογία αλλά και η αισθητική πλέον τέτοια όπλα τα οποία μπορούμε ουσιαστικά να φτάσουμε την πόλη μας το 2023, που νομίζω ότι το μεγαλύτερο στοίχημα είναι αυτό. Αυτό το υποέργο, ας πούμε, είναι στο σύνολο, είναι ένα κομμάτι ενός συνόλου έργων που πρέπει να γίνουν από πλευράς παρεμβάσεων της πόλης μας για να έρθουμε στο σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να το δει ο κάθε επισκέπτης, πρώτα εμείς που ζούμε σε αυτή την πόλη.